Πάμε και στη Μόσχα και το Θανάση Ευγερινό για να δούμε το προφίλ του 58χρονου, ο οποίος ήταν υποστηρικτής του Κιέβου και φαίνεται πως είχε διασυνδέσεις, θαύμαζε το τάγμα Αζόφ. Καλησπέρα από τη Μόσχα, που ούτε οι ίδιοι Ρώσοι δεν μπορούν να πιστέψουν την κατρακύλα της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Η Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, έκανε σχετικά σχόλια. Επικαλέστηκε μάλιστα ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ στο New York Times από τον Μάρτιο του 2023, δύο πολύ γνωστών δημοσιογράφων, οι οποίοι είχαν πάρει συνεντεύξεις από πολλούς μισθοφόρους και από συνεργάτες των μισθοφόρων αυτών. Ένας από αυτούς λοιπόν, ο οποίος είχε συνομιλήσει στην εφημερίδα, ήταν ο Ράιαν Ράουτ. Στρατολογούσε ή τουλάχιστον εξέφραζε την πρόθεση να στρατολογήσει μισθοφόρους μεταξύ των Αφγανών που είχαν φύγει από το Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Σκόπευε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, να τους προμηθεύσει, όπως έλεγε στους δημοσιογράφους, με πλαστά διαβατήρια τα οποία θα αγόραζε σε χώρες της Ασίας για να τους τα χορηγήσει, και μάλιστα ανέφερε το Ιράν και το Πακιστάν ως σημεία συνάντησης με αυτούς τους μισθοφόρους. Και βέβαια στο ρεπορτάζ ήταν και εντυπωσιακή η ομολογία, και αυτό υπογραμμίζει η Μαρία Ζαχάροβα, Αμερικανών αξιωματούχων. Τα χαρτιά των μισθοφόρων ελέγχονταν μόλις 10 λεπτά το καθένα. Επομένως, κάθε καρδιά σκαρίδι, πολλά τομάρια νεοναζιστικά είναι η φράση που χρησιμοποιεί η Μαρία Ζαχάροβα, από όλο τον κόσμο συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που πηγαίνουν να πολεμήσουν για το καθεστώς του Κιέβου. Μάλιστα. Στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν και κυκλοφορούν πολλά αποκαλυπτικά βίντεο του δράστη σε εκδηλώσεις που συμμετείχε ως δραστήριος ακτιβιστής υπέρ του ναζιστικού τάγματος Αζόφ. Οι Ρώσοι αναλυτές μάλιστα σχολιάζουν ότι ας φανταζόταν κάποιος τι θα γινόταν, τι θα έλεγαν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης αν αυτά τα πράγματα συνέβαιναν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Ο Ντμίτρι Μετβέντεφ, ο σκληρός του Κρεμλίνου, είπε θα είναι ενδιαφέρον να πει η αμερικανική πλευρά τι συμβαίνει αν όντως έχουν παραγγείλει η Αζόφ ή το Κίεβο τη δολοφονία αυτή ή το στήσιμο της απόπειρας. Ενώ βέβαια Ρώσοι αναλυτές, στρατιωτικοί αναλυτές, αναλυτές ασφαλείας υπογραμμίζουν ότι είναι εξωφρενικό το ότι και πάλι βρέθηκε ένας υποψήφιος δολοφόνος σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από έναν πρώην πρόεδρο και υποψήφιος στις Αμερικανικές. Και αυτό δεν διατυπώνεται μόνο εντός Ρωσίας αλλά και εντός των ΗΠΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση Ευγερίνε.